Κυριακίδας με τον δικηγόρο του για να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Για πες. Παράσταση προς υπεράσπιση της κατηγορίας στη 18η. Να το δούμε λίγο την εικόνα του. Τακτική αγρήτρια Χριστίνα Σταλπα. Με αυτήν την κίνηση ο Μάνος Δασκαλάκης θέλει να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στην δικογραφία της υπόθεσης και να παρασταθεί στην υπόθεση διάδικτος. Στη δίκη εκτός των δικαστών. Συνοδεία του δικηγόρου του στην 18η τακτική ανακρίτρια Χριστίνα Σταλάπα. Να επαναλαμβάνω ότι με αυτή την κίνηση ο Μάνος Δασκαλάκης, ο ενδιαστάσει σύζυγος της 33χρονης κατηγορούμενης, θέλει να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στη δικογραφία της υπόθεσης και να παρασταθεί στην υπόθεση ως διάδικος. Να λάβει δηλαδή μέρος στη δίκη εκτός των πρακτικά δικαστών. Ισίδωρε, πρακτικά περνά στην αντεπίθεση ο Μάνος Δασκαλάκης και η Ρούλα Πισπυρίκου στο δικαστήριο εκτός από το κατηγορητήριο και τους δικαστές, θα έχει απέναντί της τον πρώην σύζυγό της. Ο οποίος δεν φοράει, δεν έχει τον αέρα του κρύβομε. Κοίτα, είναι ένας, δείξτε την εικόνα παρακαλώ πάρα πολύ, δείξτε την εικόνα. Δεν φοράει μάσκα που θα μπορούσε να φορέσει μάσκα, περπατάει. Δεν φοράει μάσκα, ναι, τον βλέπουμε ότι φοράει ένα ωραίο, πολύ ωραίο δερμάτινο, πολύ ωραίο δερμάτινο μπουφάν, ακριβώς το βλέπουμε εδώ. Κρατήστε λίγο. Με γυαλιά. Με γυαλιά ηλίου, πάρα πολύ μοντέρνα. Δεν ξέρω τι είναι, Ray-Ban. Πολύ ωραίο, μαύρο. Είναι και μοντέρνα ντυμένος με στα μαύρα. Βέβαια, αυτή η εικόνα έρχεται σε αντίθεση με αυτά που ακούσαμε την ώρα που ο Ισίδωρος μας έδινε το ρεπορτάζ. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, Ισίδωρε, ο κόσμος αντιμετωπίζει το Μάνο όπως αντιμετώπισε και την Ρούλα, η οποία για διαφορετικούς λόγους βρέθηκε στην ανακρίτρια. Η Ρούλα είναι κατηγορημένη αυτή τη στιγμή, έτσι. Κατηγορείται για τη δολοφονία του παιδιού της. Γιατί άκουσα το δολοφόνι. Ο Μάνος δεν κατηγορείται για κάτι. Λάθος άκουσα. Ναι, εγώ λέω για τον κόσμο. Ναι, αυτό κατάλαβα τι ρωτάς. Όχι, ο κόσμος έκανε ερωτήσεις και οι δημοσιογράφοι εδώ του κάνανε ερωτήσεις. Δεν υπήρχαν φωνές όπως στην περίπτωση της 33χρονης κατηγορούμενης, όπως έχουμε δει. Απλά ερωτήσεις. Τι γνωρίζει για την υπόθεση και τέτοια. Δεν γύρισε καθόλου να κοιτάξει τους δημοσιογράφους, τις κάμερες, ούτε απάντησε σε καμία ερώτηση. Μπήκε βιαστικά μέσα στο κτίριο 9 για να δηλώσει. Αυτή η παράσταση πολιτικής αγωγής φαντάζομαι είναι μια ολιγόλεπτη διαδικασία. Δηλαδή δεν θα μείνει ώρες μέσα, δεν έχει να καταθέσει κάτι. Ήτανε 10 λεπτά. 10 λεπτά, άρα θα ξαναβγεί πάλι σε 10 λεπτά. Ήταν προγραμματισμένο το ραντεβού, Ισίδωρε, ή ήταν κάτι έκτακτο, ας πούμε. Δηλαδή πήγε εκτάκτος από μόνος του ο Μάνος. Ήταν προγραμματισμένο ραντεβού, σύμφωνα με πληροφορίες. Από νωρίς το πρωί γνωρίζαμε ότι στις 12 θα καταστάσει ο Μάνος Δασκαλάκης, διότι πιο πριν ακούσαμε ότι είχε και μια δουλειά στην χώρα.